Για πείτε μου, αναλύστε μου λίγο το φαινόμενο της γυναίκας. Εμείς ως άντρες το βιώνουμε διαφορετικά. Λοιπόν, σας ακούω. Ναι, τα τελευταία χρόνια έχουν μπει ενεργά στο χώρο αυτό, μάλλον και οι γυναίκες. Που ενδεχομένως να υπήρχαν πάντα, αλλά φοβόντουσαν να εκδηλώσουν αυτό το συναίσθημα το οποίο μπορεί να ένιωθαν. Και γενικότερα η θέση της γυναίκας παλαιότερα ήταν διαφορετική, με αποτέλεσμα να πιστεύουμε ότι κάποια φαινόμενα δεν υπήρχαν παλιά, ενώ ουσιαστικά υπήρχαν ανέκαθεν. Άρα έχουμε μια τάση και των γυναικών να είναι σεξομανείς. Ακριβώς. Αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια. Είναι πιθανό. Πάντοτε, μπορεί να υπήρχαν και παλιότερα. Mm-hmm. Είναι μια τάση η οποία μπορεί να δοθεί και στο αντρικό φύλο και στο γυναικείο φύλο και να εκδηλωθεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά ο άντρας έχει περισσότερη μυϊκή δύναμη να, ας πούμε, να κατακτήσει, να επιτεθεί στο θύμα του. Δεν ξέρω πώς θα επιθέσει. Και εδώ τι γίνεται, δηλαδή, ο σεξομανής άντρας ή η σεξομανής γυναίκα, πώς βρίσκει τη γιατριά του ή τη γιατριά της αντίστοιχα? Πρέπει να βρει το ίδιο αρρωστημένο μυαλό απέναντί του ή απέναντί της ή... Όχι, γιατί έτσι τρέφεται αυτό. Πρέπει να... Αυτό είναι θέμα ψυχοθεραπείας από εκεί και πέρα. Υπάρχει, γίνεται, θεραπεύεται αυτό. Ακριβώς. Ναι, βέβαια. Είναι όπως έχει να κάνει με τον εθισμό στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά. Είναι κάτι που. Και υπάρχει άνθρωπος που είναι σεξομανής. Συγγνώμη, Φραντζέσκα, που σε διακόπτω. Υπάρχει άνθρωπος που είναι σεξομανής και θέλει να θεραπευτεί. Και πάει και λέει, βοηθήστε με. Έχει έρθει άντρας, έχει πάει άντρας σε ψυχολόγο και έχει πει, βοηθήστε με γιατί. Ό,τι κινείται θηλυκό, εγώ το θέλω. Φυσικά, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί αυτό το άτομο να λειτουργήσει σωστά. Δεν μπορεί να εργαστεί, δεν μπορεί να επιτελέσει τις κοινωνικές του και καθημερινές του δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να είναι πρόβλημα. Και για τη σχέση και το αντιλαμβάνεται, το πρόβλημα το αντιλαμβάνεται. Φυσικά. Κάποια στιγμή το αντιλαμβάνεται, γιατί βλέπει ότι νοσεί στην καθημερινή του ζωή. Και λέει η Βέρα κάτι πολύ σημαντικό, να μην το προσπεράσουμε, και για τη σχέση του είναι πρόβλημα. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει κοπέλα ή αραβωνιαστικιά ή γυναίκα και θέλει κάθε μέρα με τη γυναίκα, αντί να είναι χαρά για αυτή τη γυναίκα που επιτέλους ένας άντρας. Όχι απλά κάθε μέρα. Σεξ. Μιλάμε για όλη μέρα. Όλη μέρα, όχι κάθε μέρα. Όλη μέρα θέλει ο σεξομανής. Συγγνώμη, ο σεξομανής θέλει όλη μέρα. Μπορεί. Ναι. Μπορεί. Μπορεί, για να το θέλει, μπορεί να το κάνει κιόλας. Είναι θέμα, είναι διαταραχή. Δηλαδή, πια φεύγουμε από τα πλαίσια του φυσιολογικού και πάμε στο παθολογικό. Το οποίο, γι' αυτό και πρέπει να θεραπευτεί με κάποιο άλλο τρόπο. Το μυαλό θέλει. Το πάνω κεφάλι μπορεί. Θέλει. Αυτό γίνεται γενικά. Γίνεται. Μπράβο, ρε παιδιά. Θέλετε, δεν έχουμε κάνει εμείς ποτέ σεξομάνες, για να ξέρουμε. Έτσι. Σεξομάνες δεν έχουμε κάνει, έτσι. Να το πω διαφορετικά. Να θέλουμε τον έρωτα να ποθούμε πραγματικά το τέρι μας. Αλλά εμείς χωστάκι βλέπουμε τις έρευνες που λένε μια φορά την εβδομάδα, δύο φορές, τρεις φορές την εβδομάδα. Κλασικά στο κρεβάτι εκεί. Και κοιτάμε να είμαστε μέσα στις έρευνες. Αλλά ο άλλος εξομανής τρεις φορές την ημέρα, κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Είναι πρόβλημα.